Υποσχεθήκαμε από την αρχή της εκπομπής ταξίδι. Πού πάμε, Σπύρο? Πάμε σε τρία χωριά της Φλόρινας. Πάμε στο χωριό Κέλλη, που είναι πολύτεκνες οικογένειες. Θα πάμε στο χωριό Σουσανάριος, που είναι ένα χωριό φάντασμα. Έχει μια φοβερή ιστορία, γιατί το χωριό αυτό βυθίστηκε. Θυμίζει την παλιά ιστορία που είχαμε βγάλει εδώ στην εκπομπή με το ρομποτό Ζήνα. Και φυσικά θα πάμε και στο χωριό, στο Αντίγονο. Εκεί είναι το χωριό του Ιπάτιου Πατμάνογλου. Ο αδερφός του, ο πρόεδρος του χωριού, μας ξεναγεί στο χωριό και στη μοναδική εκκλησία του Αγίου Ιπατίου και στην κρυφή άγνωστη επιθυμία του αδερφού του. Του Ιπάτιου να κάνει εκκλησάκι τους Αγίους Αποστόλους που το λέμε για πρώτη φορά. Παρακαλώ. Στο ταξίδι στη Δυτική Μακεδονία βλέπεις τον ανοιχτό ορίζοντα να ανοίγονται οι ζωές των ανθρώπων. Στην Κέλλη συναντάς πολύτεκνες οικογένειες. Στους ανάργυρους, τους ελάχιστους πιστούς κατοίκους που εξακολουθούν να ζουν με τον κίνδυνο να πέσουν τα σπίτια τους. Μετά την κατολίσθηση στο ρηχαίο Αμιντέου και τη βύθιση του χωριού. Αλλά η πρώτη στάση είναι σε ένα πανέμορφο και φιλόξενο χωριό. Σήμερα ταξιδεύουμε στο Αντίγονο Φλόρινας. Ένα φιλόξενο χωριό που φημίζεται για τη μοναδική εκκλησία του Αγίου Ιπατίου. Πρόεδρός του ο Νίκος Πατμάνογλου, αδελφός του Ιπάτιου Πατμάνογλου, ο οποίος προσπαθεί σήμερα με διακριτικότητα να προχωρήσει στη νέα του ζωή, αφήνοντας πίσω το τραγικό περιστατικό. Είμαστε στην εκκλησία του Αγίου Ιπατίου, είναι η μοναδική εκκλησία πανελλήνια. Συνδέεται με την οικογένειά μου πάρα πολύ. Η προγιαγιά μου, να φανταστείτε, έχει σώσει την εικόνα του Αγίου Ιπατίου και την έχει φέρει εδώ στο χωριό. Από πού? Από τη Γάγκρα. Τη Μικρά Ασία δηλαδή. Μικρά Ασία, ναι. Και σε κάθε οικογένεια υπάρχει Ιπάτιος ή Ιπατία. Όπως φυσικά και σε δική σου οικογένεια, ο Ιπάτιος. Όπως η δική μου, ο Ιπάτιος, ναι, και ο οποίος παίρνει τη δύναμή του από αυτήν την εκκλησία. Έρχεται και προσεύχεται εδώ ο Ιπάτιος. Έρχεται πάρα πολύ. Και κάθε βράδυ στην προσευχή του έλεγε τον Άγιο Ιπάτιο να το βοηθήσει. Αυτή τη δύσκολη στιγμή που πέρασε. Και όντως τα κατάφερε. Ο πατέρας Νικόλαος που εμβρεθεί στο δρόμο του Θεού βγαίνει σε πολλά χιλιόμετρα αφού λαϊκός δούλεψε στα φορτηγά. Αυτή λοιπόν, πατέρα Νικόλα, που βλέπουμε είναι η αυθεντική εικόνα του Αγίου Ιπατίου. Η αυθεντική εικόνα του Αγίου Ιπατίου, η οποία ήρθε από τα Γάγρα. Τα θαύματα που κάνει ο Άγιος Ιπάτιος είναι πάρα πολλά. Ειδικά στις γυναίκες που είναι άτεκνες. Οι γυναίκες αυτές παίρνουν μια κορδέλα. Τη σταυρώνουν στον Άγιο εδώ πέρα και τη φοράνε για να μείνουν έγκυες. Όταν μπαίνετε στο ναό και έρχεστε... Το αισθάνεστε κι εσείς, ευωδιάζει η εικόνα του Αγίου Ιπατίου. Ο έδρος εν Θεός της εκκλησίας γαγρών εδείχθης Ιπάτιου. Σήμερα το ρωτάμε για τον Ιπάτιο και μας λέει για τη δύναμη που πήρε από τον Άγιο. Είναι πολύ ήρεμος, τα δέχτηκε τα πράγματα, δεν ξέρω εγώ. Αλλά επειδή νομίζω ότι έχει και το όνομα του Αγίου Ιπατίου, το φώτισε και το φύλαξε πάρα πολύ. Ο παππούς του, ο Ιπάτιος, ήταν ο κεδωρητής εδώ, της εκκλησίας. Με δωρές έγινε ο ναός. Όπως έφερε η Ιπατία την εικόνα του Αγίου Ιπατίου, έτσι και μερικοί χωριανοί από εκεί έφεραν και τα ιερά σκεύη, το οποίο ήταν στην εκκλησία του Αγίου Ιπατίου. Τα έχουμε και εμείς λειτουργούμε με αυτό το δισκοπότηρο. Είναι πολύ παλιό. Και το δισκοπότηρο και το αρτοφόριο εδώ που βάζανε για έκτετες ανάγκες κοινωνία. Επιθυμία του Ιπάτιου, όπως μας αποκαλύπτει ο αδερφός του, είναι να χτίσει ένα δεύτερο εκκλησάκι στο χωριό, στο όνομα των Αγίων Αποστόλων. Σε αυτό το οικόπεδο που βλέπουμε τώρα εδώ μπροστά μας, που είναι κοινοτικό. Εννοείς αυτά δύο κιόσκια, τα σε αυτή δύο την περιοχή. Κιόσκια, ναι, σε αυτή την περιοχή, ο Ιπάτιος εξέφρασε την επιθυμία να κάνει μια εκκλησία του Αγίου Παύλου. Για ποιο λόγο? Για τον λόγο το γνωστό φυσικά να πούμε και να παίρνουν και παραπάνω δύναμη ο κόσμος από τον Άγιο Παύλο. Πότε σου το είπε αυτό? Αυτό το εξέφρασε αμέσως μετά το περιστατικό, τραγικό αυτό το περιστατικό. Στο τέλος του δρόμου υπάρχει ένας γκρεμός. Ήταν η εφιαλτική εξέλιξη μιας καθίζησης, μιας καταστροφής που συνέβη στο χωριό Ανάργυρ του Δήμου Αμιντέου τον Ιούνιο του 2017. Το χωριό τότε κρίνεται ακατάλληλο και οι κάτοικοι πρέπει να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους. Από εδώ πήγαινε ο δρόμος έτσι λοξά και έβγαινε εκεί απέναντι. Πού πήγε αυτός ο δρόμος? Αυτός ο δρόμος πήγε μέσα στο ρηχείο, στο κενό.
οι ανάργυροι απέχουν 3 χιλιόμετρα από το λιγνητορυχείο Αμιντέου. Η καταστροφή προκαλεί τρόμο στους κατοίκους. Οι πρώτες ρογμές όμως έχουν εμφανιστεί εδώ και πολλά χρόνια, προειδοποιώντας για το μοιραίο. Από τις 10 Ιουνίου 11 ώρα το πρωί έγινε μεγάλη κατολίση στο ρυχείο Αμιντέου και από εκείνη την ημέρα και μέχρι και σήμερα, εδώ πίσω από ό,τι βλέπουμε, δεν κατοικείται ούτε ένα σπίτι. Πόσο μεγάλη είναι αυτή η κατολίση? 80 εκατομμύρια κυβικά είχαν φύγει και επειδή έφυγαν μέσα στο ρυχείο, έγινε και αυτή η κατολίση εδώ στο χώριο. Με τον πρόεδρο του χωριού ξεκινάμε από εκεί που αρχίζει η κόκκινη ζώνη και περπατάμε στα εγκαταλελειμμένα σπίτια μέχρι το τέλος του δρόμου που βυθίζεται απότομα στο κενό. Επειδή περνάει το ρήγμα από εδώ, μέσα από τα σπίτια, έγινε αυτό που βλέπετε τώρα εδώ μπροστά μας. Και αν πάμε και πιο κάτω στα επόμενα σπίτια θα είναι ακόμη χειρότερα. Κοιτάξτε τι κλίση έχει πάρει το σπίτι. Απίστευτο. Και ακόμη άμα δείτε μέσα έχει πράγματα που δεν τα πήρε κανένας. Δεν τους αφήνα να τα πάρουν γιατί φοβόντουσαν να μην γίνει πέσουν τα σπίτια και έχουμε θύματα. Θέλει λίγο προσοχή εδώ τώρα. Δεν είναι για να μπαίνεις μέσα καλύτερα. Και αυτό που πρέπει να πω είναι για αυτά τα σπίτια εδώ που δεν κατοικούνται και είναι σε αυτή την κατάσταση που βλέπουμε, μας θέλουν χαρτιά να πληρώσει ο κόσμος του χωριού τον έμφυα. Και από ό,τι βλέπουμε και εδώ στο δωμάτιο, έχει τα ρούχα ο κόσμος. Εδώ δίπλα είναι τα κρεβάτια. Γιατί από την ημέρα που έγινε η κατολίση, είπανε φεύγετε και δεν παίρνετε τίποτα. Είναι επικίνδυνα. Εδώ από ό,τι βλέπουμε, ο δρόμος ήταν μια ευθεία πριν την κατολίση. Και σήμερα, για να το καταλάβουμε, πρέπει να κατέβουμε και να πηδήξουμε εδώ. Πραγματικά πρέπει να πηδήξουμε. Για να καταλάβει ο κόσμος πόσο έγινε η κατήσηση. Είναι σχεδόν στο 1,5 μέτρο. Να πούμε και πριν την κατολίση ότι είχαμε 5 καφενεία. Είχαμε σούπερ μάρκετ, είχαμε περίπτερο και σήμερα δεν έχει τίποτα. Έχει ένα μαγαζί μόνο στο χωριό και αυτό από ό,τι ακούσαμε μέχρι τέλη Σεπτεμβρίου θα κλείσει. Η απαλωτρίωση και η μετεγκατάσταση στην Πτολεμαίδα επισπεύδονται. Το άλλοτε ζωντανό χωριό των 500 κατοίκων μετατρέπεται σε οικισμό φάντασμα. Κάποιοι λιγοστοί κάτοικοι αρνούνται να αφήσουν τα σπίτια τους που έφτιαξαν με κόπο και μεράκι και κάποιοι άλλοι πεθαίνουν από το μαράζι. Και σε αυτό το σπίτι εδώ που περπατάμε προς τα κάτω. Δύο άτομα μέσα σε ένα χρόνο συγχωρέθηκαν από το λόγο από τη στεναχώρια και δεν είναι μόνο αυτοί οι δύο. Έχουμε συνολικά 27 κηδείες είχαμε μετά την κατολίση από τη στεναχώρια και από το άγχος. Δεν μπορώ να μείνω στην Πτολεμαίδα. Δεν μπορώ. Έμαθα εδώ στο χωριό εγώ. Εδώ μεγάλωσα εγώ. Τι να κάνω εγώ στην Πτολεμαίδα μέσα στο χωριό. Είναι επικίνδυνο, θα πέσει το χωριό σε λίγο καιρό, έτσι λένε. Έτσι. Ναι, θα πέσει, ναι, το ξέρω. Και τι θα κάνετε? Εδώ έτσι. Ας πέσει. Ο σύζυγος. Ο σύζυγος με αυτήν την περιπέτεια που πάθανε, πέθανε. Ας ήταν όλα έτσι, ας είχα τον άντρα μου. Άμα σας πούνε ότι πρέπει να φύγετε... Δεν θα φύγω. Θα κάτσε εδώ. Πού θα πέσω, ναι. Θα πέσετε μαζί με το σπίτι. Ας πέσω, δεν πειράζει. Αυτά είναι η ζωή μας. Πού θα πάω. Λεφτά. Πού. Επειδή με νίκια σε σπίτι. Όχι. Το σπίτι σας έχει κρυθεί ακατάλληλο. Ναι. Ναι, μας είχε έρθει από την Πολεοδομία πρωτού πόσα χρόνια χαρτί. Έπρεπε να τον εγκαταλείψουμε να φύγουμε. Δεν φοβάστε? Πώς δεν φοβάμαι? Καθημερινά. Βέβαια. Κοιμάστε με το βλέπω φόβο, δηλαδή. Κάθε μέρα έτσι την ψηλή, τη ρογμή, 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 ρογμή. Και σκέφτομαι, άρεσε και φοβάμαι, αλλά και τι να κάνω. Πώς μπορείτε και ζείτε σε μια γειτονιά που δεν υπάρχει κανένας? Ζείτε πλέον σε ένα χωριό φάντασμα. Ναι, ναι, ναι. Δεν ξέρω. Λίγο φοβάμαι, λίγο στεναχωριέμαι, λίγο αγχώνομαι, αλλά και η ζωή μου έτσι είναι αυτή, στο χωριό. Το σημείο που έχει πέσει στο τέλος του δρόμου. Ναι. Το έχετε περπατήσει και να το μένω. Πολλές φορές. Πάντα και από μικρή και μωρό και τώρα. Και τώρα πάω. Το βράδυ πάλι, η ώρα 9.30 ήμασταν εκεί κάτω. Το βράδυ. Γιατί πήγαμε πάτε, μια βόλτα. Έτσι, ξέρω κι εγώ. Αναμνήσεις, δεν ξέρω. Σε τι ελπίζετε? Εμείς θέλουμε να κάνουμε το καινούργιο μας οικισμό που πιστεύω θα το πετύχουμε όλοι μαζί. Και από τώρα που ανέλαβαν και οι καινούριες περιφερειάρχες και οι δήμαρχοι και οι βουλευτές και η κυβέρνηση καινούργια, θα κάνουμε πάλι επαφές. Και θα διεκδικήσουμε να πετύχουμε το στόχο μας. Επόμενη μας στάση τα Ροδάκινα. Εκεί που σε μια οικογένεια βρίσκει τη χαρά και το καλαμπούρι. Μαρία, τι κάνεις εδώ? Αυτή την ώρα βοηθά το γιο μου. Σε τι? Στα μαζέματα στα Ροδάκινα. Επειδή καταλαβαίνω ότι ξέρεις από Ροδάκινα, θέλω να μου πεις αυτό το Ροδάκινο που κρατάω, ότι ποικιλία είναι. Αυτό είναι συμπυρινό, είναι για μαρμελάδα και για κομπόστα. Σκληρή δουλειά. Αρκετή. Τι σημασία έχει στο Ροδάκινο?
Το μέγεθος και το χρώμα. Μετράει το μέγεθος το ροδάκινο. Βέβαια, δεν μετράει. Βγαίνουν χρήματα. Αυτό θα σου το πει το παιδί. Το παιδί είναι ο γιος. Γιατί όχι εσύ. Όχι, εγώ δεν ξέρω στα οικονομικά, είναι ο κύριος. Α, έτσι. Το έχετε μοιράσει. Ο άντρας σε τι είναι. Και ο καημένος και ο άντρας είναι εργάτης. Είναι εργάτης. Καημένος ο άντρας, ε. Αυτά μου λες και παντρεύομαι κιόλας. Α, παντρεύεσαι, η ώρα η καλή. Μη φοβάσαι καθόλου. Ναι, άμα μου λέει και εκείνη καημένο. Όχι, γιατί να σε λέει καημένος, εσύ δεν θα έχεις χωράφια. Κοιτάξτε. Πώς σε λένε. Ιπάτιος. Είσαι ο σύζυγος της Μαρίας. Η οποία είπε ότι μετράει το μέγεθος. Μέγεθος παίζει ρόλο. Πού παίζει ρόλο το μέγεθος. Το μικρό δεν το θέλουν. Λοιπόν, που μετράει το μέγεθος και στα ροδάκινα. Φυσικά. Ε? Φυσικά, παντού. Γελάς. Παντού. Τάσο, μιλάω με τη μαμά σου, μιλάω με τον μπαμπά σου και μου λένε ότι το αφεντικό είναι ο γιος. Ξεκίνησα το 14 σαν νέος αγρότης. Η ζωή στο χωριό δύσκολη. Του παλεύουμε. Βγαίνουν χρήματα. Δεν θα το έλεγα. Είναι απλά ένα μεροκάματο. Το μεσημέρι μας βρίσκει στο χωριό Κέλλη, που φημίζεται για τις πολύτεκνες οικογένειες. Από 4 παιδιά και πάνω. Είσαι πολύτεκνος όντως? Νομίζω ότι είμαι. Με 4 παιδιά, αν δεν είμαι, 4 παιδιά έχω. Γιατί οικογένειες έχουν πολύτεκνες? Μας χάλασε η τηλεόραση, δεν ξέρω γιατί. Ποιος έχει τα περισσότερα παιδιά? Τάσκας. Ναι. Πόσα έχει ο Τάσκας? Εκεί είναι... 5 έχει, αλλά όλα τα αδέλφια τους είναι γύρω στα 17 άτομα. Άμα δεν κάνουμε κάθε οικογένεια από περισσότερο από 3 παιδιά, δεν γίνεται τίποτα. Δεν θα μεγαλώσει ο κόσμος μας, θα χαθεί. Δεν έχουν τα αθηναϊκά σας και τα θεσσαλονικά σας τα τέτοια. Γνωρίζω μια κοπέλα και περπατάμε με αυτήν την σχέση. Καταλάβες. Πόσο μακριά την πάνε τη σχέση? Γάμος και δεν συμμαζεύεται. Πόσα παιδιά έχετε με τη γυναίκα σας? 4 παιδιά. Έχετε κάποια προτιμήση, αγόρια ή κοριτσιά? Όχι, να κατουράει.